Με επίσημο τρόπο, με την ανακοίνωση τη Δημοτική Αρχή, επιβεβαιώθηκε η δήλωση του Δημάρχου Θωμά Μπέγκα την παραμονή τη πρωτοχρονιά για ένα ακόμη έργο που αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμο Ιωαννητών προχωρά άμεσα στην εκπόνηση τη μελέτη για τη μεταγκατάσταση του εργοταξίου από την περιοχή του Αγίου Νικολάου Κοπάνων σε έκταση που έχει παραχωρηθεί από την τοπική κοινότητα Ανατολή και βρίσκεται πλησίον του γηπέδου τη ΕΨΥΠ. Πρόκειται για μια φιλόδοξη, κυρίω όμω απαραίτητη ενέργεια προκειμένου το εργοτάξιο να απομακρυνθεί από τι όχθε τη λίμνη, όπου λειτουργεί εδώ και δεκαετίε, και για περιβαλλοντικού αλλά και για οικονομικού λόγου. Το αντίτιμο των 7.000 ευρώ μηνιαίω που καταβάλει ο Δήμο στο Υπουργείο Υγεία, που είναι ιδιοκτήτη τη έκταση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ευκαταφρόνητο, ειδικά στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Το βασικότερο όλων βέβαια είναι η απομάκρυνση του εργοταξίου από τη λίμνη και η μετακατάσταση και λειτουργία του σε ένα νέο χώρο που θα πληρεί τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και για τη λειτουργία των υπηρεσιών και για τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων. Νομίζω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονό. Το εργοτάξιο του Δήμου γνωρίζετε ότι είναι σε ένα σημείο που προσβάλλει την εικόνα της πόλης, ένα εργοτάξιο δίπλα στη Λίμνη. Άρα ξεκινάμε για αυτή την προσπάθεια για την μετεγκατάσταση του εργοταξίου. Είναι τρεις κινήσεις στο τέλος του 2016 και στην αρχή του 2017. Θα ακολουθήσουν κι άλλα. Αν και η έκταση έχει παραχωρηθεί γι' αυτό από την τοπική κοινότητα Ανατολή στο Δήμο Ιωαννητών, οι συζητήσει εξελίσσονται ώστε να παραχωρηθεί και ένα ακόμη τμήμα έκταση που γυτνιάζει και η οποία ανήκει στην περιφέρεια Υπήρου. Η τελευταία συζητάμε το Δήμο Ιωάννητών, ώστε να παραχωρηθεί και ένα ακόμη τμήμα στο οποίο θα λειτουργήσει το πράσινο σημείο στο πλαίσιο υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείριση απορριμμάτων. Όπω τόνισε ο αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Κατριτσίδη, η Δημοτική Αρχή έχει δεσμευθεί για τη διάθεση ενό εκατομμυρίου ευρώ από τα ανταποδοτικά για την κατασκευή του νέου εργοταξίου, ποσό που θα εγγραφεί στον προπολογισμό του 2017 με την πρώτη αναμόρφωσή του. Η παράταση τη άδεια λειτουργία τη που έχουμε είναι μέχρι το 19, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Άρα οφείλουμε όπως έχουμε δεσμευτεί τυπικά στο χαρτί που ετούμασταν την παράταση να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ε, για τη μετεγκατάσταση. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί διαχρονικά και στην προηγούμενη θητεία μας αν δει κάποιο θα δει ότι υπήρχαν δημοσιεύματα. Ε, είναι ένα από τα στοιχήματα που έχει η Διεύθυνση Καθαριότητας όπως και αυτό Τη υλοποίησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης, ε, όπως και αυτό που δεν έχουμε αφήσει, το έχουμε αφήσει και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα άδρανή μας. Τα βάζω έτσι γιατί ε, είναι για να ξέρουμε ότι κάποια πράγματα προγραμματίζονται και υπάρχει μια στόχοθεσία. Θα έχουμε ε, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ε, χώρο ταξικά αριθμό οχημάτων, εργαζόμενων χώρων. Σήμερα, να καταλάβετε, δεν έχουμε ένα ιατρείο, ένα σωστό ιατρείο. Λέω κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Επομένως, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες του εργοταξίου, θα εκπονηθούν οι αντίστοιχε μελέτες. Εκεί, και ήταν και θέμα αντιπαράθεση. Αν θυμάστε, στη συζήτηση του προπολογισμού, εκεί υπόθηκε ότι θα βάλουμε και ένα εκατομμύριο από τα ανταποδοτικά για την υλοποίηση της κατασκευή του εργοταξίου. Και η αντιπαράθεση ήταν διότι δεν είναι εγγεγραμμένο στον προπολογισμό του 2017 και δεσμευτήκαμε και το παρακολουθούμε και θα γίνει η εγγραφή του στο, στην πρώτη αναμόρφωση που θα έρθει τώρα για τον προπολογισμό μας. Και οι εκτιμήσεις που έχουμε σήμερα είναι ότι αυτή η εργολαβία θα φτάσει σε επίπεδο κατασκευαστικό γύρω στις 700.000 ευρώ. Ε, εάν δεν αλλάξει κάτι δραστικά στα οικονομικά μεγέθη του Δήμου μας ε, και οφείλουμε να το κάνουμε και εμείς ως διεύθυνση εδώ διότι η λέξη ανταποδοτικά σημαίνει ότι παίρνει τα χρήματα και τα ανταποδίδεις, είτε αυτό λέγεται μείωση τελών, είτε αυτό λέγεται την δημιουργία αυτών των υποδομών που πρέπει να κάνουμε, ε, θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτό ε, μέχρι το τέλος του 2018 να έχουμε αν όχι σε πλήρη λειτουργία, να έχουμε κατασκευασμένο το νέο μας εργοτάξιο, όπου θα πρέπει να πάμε ε, και να πω ότι σε συζητήσεις που κάνω καθημερινά με τους εργαζόμενους ε, δεν βλέπω δυσαρέσκεια ως προς το χώρο διότι και αυτό είναι κάτι το οποίο αλλάζει τη ζωή κάποιων έτσι. Ε, και θέλω να πω ότι είναι πραγματικά μια κεντροβαρής θέση ως επιλογή και δεν είδαμε ούτε σε επίπεδο πολιτικό στη δημοτική μας ομάδα ούτε σε επίπεδο εργασιακό με τους συναδέλφους που έρχονται κάθε μέρα εδώ ε, δεν είδαμε αντίδραση καμία ή αρνητική τουλάχιστον ε, άποψη για το θέμα αυτό και οφείλουμε εμείς να υλοποιήσουμε αυτή την επιλογή μας με όλους τους κανόνες της τέχνης και πραγματικά να χαιρόμαστε όλοι όσοι θα εργάζονται εκεί ή όσοι θα έχουν κάποια επαφή με το νέο εργοτάξιο να είναι ένας χώρος το οποίο να είναι ένας σύγχρονος χώρος και να μην θυμίζει κάτι από αυτό που ζούμε σήμερα εδώ. Το νέο εργοτάξιο θα διασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη των λειτουργιών του με γνώμονα την πληρέστερη εξυπηρέτηση των αναγκών τη καθημερινότητα των δημότων. Στη νέα έκταση του εργοταξίου, εμβαδού 30 στρεμάτων οι κτηριολογικέ εγκαταστάσει περιλαμβάνουν χώρου γραφείων, όπου θα στεγαστούν οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι πολιτικοί προϊστάμενοι, χώρου ιατρίου, αποδητηρίων και φιλοξενία των υπαλλήλων βάρδια, χώρου υποδοχή κοινού και χώρου συνάθρηση των υπαλλήλων. Έθουσα συσκέψεων, αποθηκευτικού χώρου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η κεντρική αποθήκη υλικών του Δήμου, αποθήκη άλατο, αποθήκη υλικών εργαστηρίων και άλλα, πλυντήριο-λιπαντήριο για τα μηχανήματα και τα απορριμματοφόρα, συνεργείο αυτοκινήτων, χώρου εργαστηρίων τεχνητών, πρατήριο καυσίμων, αμαξοστάσιο για τα μηχανήματα και τα οχήματα του Δήμου και χώρου στάθμευση υπαλλήλων και επισκεπτών. <Τι>